Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σήμερα έχουμε την τιμή να συναντούμε μια σπουδαία προσωπικότητα τη ιατρική. Μαζί μα ο καθηγητή χειρουργικής και ιστορία τη ιατρική, πρόεδρο του Ιπποκρατίου, του Διεθνού Ιπποκρατίου Ιδρύματο της ΚΟ, Στέφανο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνο, καλησπέρα και σε εσά. Καλησπέρα σα και καλησπέρα στου ακροατάζου μα. Από πού να ξεκινήσουμε, πραγματικά δεν ξέρω, σε αυτή την χωρί αμφιβολία ενδιαφέρουσα συζήτηση, λόγω των τομέων των επιστημονικών που έχετε μελετήσει και εντρυφήσει. Α αρχίσουμε από το Ιπποκράτιο, το Διεθνέ Ιπποκράτιο Ίδρυμα τη Κόρη. Εγώ θα, αυτό θα έλεγα ω πρώτο, γιατί υπήρξα πρόεδρο επί 10 χρόνια και νομίζω ότι φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο που να μπορέσει πλέον να σταθεί στα πόδια μόνο του. Είναι ένα ίδρυμα που εχετε μελετησει και εντρυφησει α αρχισουμε απο το ιπποκρατιο το διεθνε ιπποκρατιο ιδρυμα τη και εγω θα αυτο θα ελεγα ω πρωτο γιατι υπηρξα προεδρο επι 10 χρονια και νομιζω οτι φτασαμε τωρα σε ενα σημειο που να μπορεσει πλεον να σταθει στα ποδια μονο του ειναι ενα ιδρυμα που δημιουργήθηκε πριν από 55 περίπου χρόνια, το 1960, από τον Σπύρο Οικονόμου, καθηγητή ουρολογίας τότε, έναν οραματιστή εκπληκτικό, ο οποίος κατάφερε και μάζεψε καταρχάς γύρω στα 200 στρέμματα και έκτισε ένα τεράστιο κτίριο χιλίων τετραγωνικών μέτρων με σκοπό να προβληθεί η ηθική αλλά και η ολιστική θεραπεία του, Ιπποκράτη σε όλο τον, τον, κόσμο. Προσπάθησε να φέρει έτσι μια νέα γραμμή τον λεγόμενο νέο Ιπποκρατισμό ο οποίος έχει χωρίς συζήτηση, έχει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, έχει αδραιωθεί απολύτως. Στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα σίγουρα λιγότερο, διότι όλα τα ανθρωπιστικά δυστυχώ στα πανεπιστήμια τη Ελλάδο έχουν περιοριστεί υπέρ των κλινικών μαθημάτων. Και έτσι, ενώ θα έπρεπε να είχαμε 7 καθηγητέ πρώτη βαθμίδο στα 7 πανεπιστήμια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανέναν. Στην Τουρκία, εν αντιθέσει, υπάρχουν 24 έδρε τακτικών καθηγητών και κάπου 500 ερευνητέ που εργάζονται πάνω στην ιστορία της ιατρικής και βασικά το γαλλινό, το ναέτιο, το Σκουρίδη, Έλληνες οι οποίοι όμως έζησαν τη στην Τουρκία και γεννήθηκαν στη Μικράσια και τους θεωρούν οι Τούρκοι Τούρκους. Για να φανταστείτε στην uh, Νέα Υόρκη, στην New York Public Library, για το γαλλινό γράφει uh, Gallen, major Turkish physician who worked in Rome». <laughs> Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει και εδώ κάποια στιγμή να διορθωθούν, διότι όσο αυξάνεται η γνώση της ιατρικής, τόσο περισσότερο πρέπει να ρίξουμε βάρος στη φοιτητική εκπαίδευση, στην προσωπικότητα του ανθρώπου και λιγότερο στη γνώση. Τη γνώση θα την πάρει από το, το ίντερνετ. Απλά πρέπει να μπορεί να, να είναι σε θέση να κρίνει. Να κρίνει και να έχει τη δεξιότητε. Να ελέγξει την mm. πηγή mm. του. Yeah. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι ο Ιπποκράτη ήταν κατ' την δυνά ένα από του πρώτου ομοιοπαθητικού και ολιστικού γιατρού. Θα έλεγα να προσ... το προσέξουμε λιγάκι. Χωρί συζήτηση, η σχολή τη ΚΟ ήταν ολιστική και έβλεπε τον άνθρωπο και όχι την ασθένεια. Σε αντίθεση με την κνίδο που είναι απέναντι, η οποία έβλεπε ως αιτία την ασθένεια και προσπαθούσε να διορθώσει την ασθένεια. Το λιστικό χωρίς συζήτηση πάει σε εκείνον και όταν λέμε ολιστικό δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ο σώμα αλλά είναι η ψυχή, είναι το πνεύμα, είναι όλες οι τρεις διαστάσεις του ανθρώπου. Στο θέμα της ομοιοπαθητικής θέλει λίγο προσοχή διότι η ομοιοπαθητική θεωρεί ότι προέρχεται από τον Ιπποκράτη αλλά ο Ιπποκράτης ως πρώτο βήμα λέει τα ενάντια της εναντίης η είτε, δηλαδή ε, μπορούμε να θεραπεύσουμε ας πούμε μια ε, δυσκολιότητα, δίδεις κάτι που να την κάνεις ευκυλιότητα, Αν έχεις ευκυλιότητα, δίνεις ε, ε, χαρουπάλευρο ας πούμε και την σταματάς με το ενάντιο τρόπο. Και μόνο αν αυτό δεν δουλέψει τότε πάει στα όμοια της ομοίηση η είτε. Λοιπόν, το έχω κάνει στην Πάτμο που κολούσαμε τα πρώτα χρόνια όταν πρωτοπήγαμε την λεγόμενη ίωση των νήσων που ήταν τα νερά που δεν ήταν πάντοτε καθαρά. Είχα. Εκεί έδιδα στα παιδιά μου, πρώτα στον εαυτό μου και μετά και στα παιδιά μου, μαζί όταν είχαν τις διάρειες με τους υψηλούς πυρετούς κτλ. Του έδινα επιπλέον και ένα καθαρτικό, για να αισθανθούν καλύτερα, γιατί έφευγαν οι τοξίνε. Και πράγματι αισθάνεσαι πολύ καλύτερα μέσα από τη θεραπεία που θα δώσει κάποιο αντιβιωτικό ή κάτι που να σταματήσει μετά τη διάρκεια. Αλλά στην αρχή βοηθάει πάρα πολύ και τα όμοια τη ομοιή, είτε. Όρκο του Ιπποκράτη, ο οποίο μαζί με όλου του άλλου όρκου έχει καταργηθεί. Εσείς όμως στην ΚΟ ορκίζετε τους 7 αριστούχους των ιατρικών σχολών κάθε χρόνο. Ε, ο, οι όρκοι έχουν λίγο πολύ καταργηθεί, διότι αλλάζουν σε αυτόν που ορχιζόμαστε. Δεν μπορείς να ορκιστείς πια στον Απόλλωνα και στον Ασκληπιό. Βεβαίω το αλλάζεις και το λες στον θεό στον οποίον πιστεύεις. Οι Άραβες ακόμα έχουν τον Αλάχ, οι, οι Εβραίοι, ή στον μοναδικό θεό, αλλά και στον και τα κτλ. Uh, αυτό είναι το απλούστερο του να αλλάξεις, αλλά ο όρκος έχει το, το ελάττωμα ότι ενώ είναι διαχρονικός, μόλις αλλάξεις, δέστε κάτι τελείως απλό, εμείς ορκιστήκαμε όλοι, ορκίζουμε στο Θεό, την Πατρίδα και το Βασιλεία. Όλο ο στρατός είχε ορκιστεί σε, σε αυτό, είναι επίορκη, όταν γίνει ένα δημοψήφισμα, λοιπόν αυτό είναι το ελάττωμα του, του όρκου ότι δένεσαι με κάτι που πιθανώς μέσα στο δρόμο μεταβληθεί. αλλάζει, μεταβληθεί. Παρόλα τα αυτά στην Αμερική, 98% των πανεπιστημίων στο τέλος της σχολής, όταν παίρνουν το διπλωμά τους, ορκίζονται όλοι σε μία μορφή του όρκου του Ιπποκράτη. Στην Ολλανδία έχει βγει ένα καινούριο ο οποίο επιτρέπει και την ευθανασία λίγο πολύ το 2004. Εδώ... Ε, Κάνουμε στο Ίδρυμα κάτω, διότι θέλουμε να βαστίξουμε αυτή την παράδοση, διότι είναι διαχρονικές αξίες οι οποίες είναι μέσα και είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό στον όρκο, ότι ενώ στο τέλος λέει ότι αν κάνω όλα αυτά που ορκίζομαι, μακάρι ο Θεός να με βοηθήσει να επιτύχω και να καταξιωθώ. Αν όμως τον παραβώ, να μου συμβούν τα αντίθετα, δηλαδή παίρνει την ευθύνη απάνω του. Δεν είναι όπως ο, ο νόμος που του το απαγορεύει, είναι κάτι που ο ίδιος μόνος του το ορκίζεται. Και φ, έχει μοναδικά πράγματα μέσα. Έχει φ, α, την ισότητα των φίλων. Έχει φ, την ισότητα του ελευθέρου με τους σκλάβους. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος 400 χρόνια μετά για να προσθέσει α, και ουκενή ελλην ή ιουδαίος, δηλαδή τις εθνότητες έχει το απόρριτο το ιατρικό, έχει μέσα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τον σεβασμό προς το δάσκαλο και στους άλλους συναδέλφους. Δέχεται, όχι μόνο δέχεται, προτρέπει ότι όταν κάτι δεν ξέρουμε να το στείλουμε στον ειδικό. Είναι τόσα πολλά πράγματα που ακόμα έχουν αξία. Αρχές, Αρχές. Αρχές. οι οποίες πραγματικά είναι διαχρονικές και αξίζει αυτό να επαναλαμβάνεται. Εμείς εδώ και πέντε χρόνια, στην αρχή άρχισε με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Σήμερα συνεχίζουμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον Δήμο και την Αρχαιολογία και ορκίζουμε τους πρώτους των επτά ιατρικών σχολών. Και ευελπιστούμε ότι σε λίγο αυτό θα το διεθνοποιήσουμε. Ήδη φέτο θα έρθουν από την Ταμούγκλα που είναι απέναντι, η Κνίδος, αν θέλετε, ο παλιός αντίπαλος της, της ΚΟ, έρχονται σε μας να ορκιστούν φέτος. μείζον θέμα, στο οποίο θα σταθούμε αργότερα, το ζήτημα της ευθανασίας που στην Ελλάδα και όλα θα δια νόμου, το γνωστός νόμος του 1950. Πριν από αυτό όμως, το, θα συζητηθεί αυτό και ελπίζω όσο μπορούμε πιο λεπτομερός, γιατί είναι σημαντικό, κύριε καθηγητά, ένας γιατρός να γνωρίζει ιστορία ιατρικής. Την, την ώρα κιόλας που οι περισσότερες Επιστήμες αυτομεταβάλλονται, αυτοκαταργούνται ε, μέσα από την εξέλιξη, Ο, όλη η επιστημονική κλάδη. Ε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρητό, οποίο δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι αναγκασμένος να επαναλάβει τα λάθη της. Αυτό είναι, <laughs> είναι ξεκάθαρο, ότι έχουμε κάνει όλοι μας τόσα λάθη στην, στη ζωή μας και όταν εκτελούσαμε το επάγγελμά μας, που ε, ε, μόνο από τα λάθη σου τα ίδια πραγματικά μαθαίνει είναι λάθος να κάνεις το λάθος στον ασθενή σου. Άρα πρέπει από κάπου να μάθεις τα λάθη τα οποία γινόντουσαν παλαιότερα. Καταρχά η υπεροψία του γιατρού, η από διδασκαλία, είναι πολλά πράγματα τα οποία άλλαξαν στην ροή του, του χρόνου. Και το δεύτερο το οποίο το λέει πάρα πολύ ωραία από Κοραής, ότι η ιστορία της ιατρικής είναι ότι είναι η ιστορία για τον πολιτικό. Είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς μπορεί να μην ξανασυμβεί. Σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό συζητείται η ίση των γιατρών. Εσείς πώς πιστεύετε ότι δημιουργείται, οριμάζει ένας εξαιρετικός γιατρός. Ποιος είναι ο καλός γιατρός κατά τη γνώμη σας. Καλό γιατρό, καταρχά, μόνο καλό άνθρωπο μπορεί να είναι. Μόνο να είναι καλό άνθρωπο μπορεί να γίνει καλό γιατρό. Εάν πηγαίνει απλώ για το επάγγελμα, θα αποτύχει και θα το πληρώσει κάποια στιγμή και αρκετά άσχημα. Πρέπει πραγματικά να συμπάσχει με τον ασθενή. Για να μπορέσει να αρχίσει να συμπάσχει με τον ασθενή, πρέπει να γνωρίσει τον πόνο. Πρέπει να καταλάβει γιατί σήμερα λέμε ότι δεν επιτρέπεται να πονέσει κανένα άνθρωπο. Περάσαμε σε μια εποχή που μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Αυτό το οποίο λέμε, α, άσε είναι α, α, λίγος πόνος, εγχείρηση ήταν. Όχι, δεν χρειάζεται. Πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει πείνα. Πρέπει να δεις παιδιά που έχουν πεινάσει και έχουν α, μείνει με υποπρωτεϊνεμία και έχουν μια κοιλιά πρισμένη. Να ταξιδέψεις. Αν δεν τα δεις αυτά τα πράγματα, είναι σχεδόν αδύνατον να γίνεις ένας καλός γιατρός. Αυτό είναι το α και το μέγα, να γίνεις άνθρωπος. Ε, γι' αυτό το λόγο ε, χρειάζεται να υπάρξει η δυνατότης, να σου δοθεί η δυνατότης να πας στον τρίτο κόσμο και να δεις τι σημαίνει πίνα, να δεις μετά από ένα σεισμό την καταστροφή, να δεις μετά από μια πολεμική σύραξη το τι έχει συμβεί για να καταλάβεις πόσο ένας άνθρωπος πονά. Και τότε μόνο θα μπορέσεις να γίνεις. Από πλευράς γιατρικής διδασκαλίας και εκεί με το παράδειγμα. Πρέπει να δώσεις ως δάσκαλος το καλό παράδειγμα να του δείξεις τι πρέπει να κάνει να αποκτήσει τις δεξιότητες γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να η εμπειρία. η εμπειρία αλλά και η δεξιότηση είναι τελείως άλλο πράγμα τελείως. να εγχειρίζεις μια καρδιά όπου δουλεύουν τα δάκτυλα από ότι όταν κάνεις την κοιλιά που δουλεύει το χέρι όταν είσαι στην ορθοπαιδική που χρειάζονται και οι μισβ, ε, του μπράτσου. Είναι τελείως διαφορετικά ε, οι δεξιότητες οι οποίες πρέπει να μπορέσεις να αποκτήσεις για να γίνεις καλός γιατρός. Τη θεωρία την παίρνει από το ίντερνετ. Μένω στο προηγούμενο που είπατε ότι πρέπει οι γιατροί ε, να δουν τον πόνο και να τον βιώσουν, να τους γίνει ο πόνος βίωμα. Μέσα από τον πόνο πιστεύετε ότι γινόμαστε άνθρωποι και Όση καλύτεροι μόλις. άνθρωποι όχι μόνο από τον πόνο, αλλά από πραγματικά από ε, το Πάσχη, από το, την ασθένεια, από το ε, άλλο και άλλο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα καρκίνωμα και πάσχει ψυχικά, ενώ θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα εάν ο γιατρός του φερθεί ανθρώπινα από δίπλα και τον στηρίξει. Εσείς έχετε κάνει τέτοια ταξίδια, έχετε ταξιδέψει στον τρίτο κόσμο. Ε, πάρα πολύ. Έχω πάει και στο Λαμπαρένε και στην Κεϊλάνη και, και, στην, στο Πακιστάν. Ήμουνα χρόνια και αντιπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και πήγα σε πολλές περιοχές να βγάλουμε ανθρώπους από τη φυλακή που ήταν άδικα μέσα. Ε, σε, έχω πάει το 50 το 1963 για πρώτη φορά στους σεισμούς στα Σκόπια, στο Αγκαντήρ, στους σεισμούς ακόμα ως φοιτητής. Και πραγματικά πιστεύω ότι ήταν μια εμπειρία η οποία ήταν μοναδική για να φτιάξω τον χαρακτήρα μου και να δω τον ασθενή με τελείω άλλο μάτι. Ξέρετε τι είναι να δείτε ένα καταπλακωμένο παιδί κάτω από μια πλάκα πολυκατοικία και να μην μπορεί να το βγάλει. Είναι φ, βιώματα που σου μένουν. Δεν τα έχετε ξεχάσει ακόμα. Όχι. όχι. Με μένουν αυτέ οι εικόνε. Ε. Κύριε Καθηγητά, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη παραβίαση ηθικής που γίνεται στην καθημερινή ιατρική πράξη, στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Ε αν θέλετε για την, στην Ελλάδα κυρίως μια και βρισκόμαστε εδώ είναι ο εκβιασμός της αμοιβή. Αυτό ενώ θα έπρεπε το κράτος να δίδει στο γιατρό τη δυνατότητα να μπορεί να έχει μια αμοιβή και είναι ούτως ή άλλως θα πάρει εκείνο το 30% της φορολογίας, αλλά ας δώσει και άλλο ένα 20-30% στο νοσοκομείο. Αλλά να μπορεί να έχει μία αξιοπρεπή ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει πέραν από τα 12 χρόνια της γενικής εκπαίδευσης, άλλα 12 με 20, βάζοντας χρήματα από την τσέπη του και έχει να σπουδάσει παιδιά, αναγκάζεται πλέον να, για να μπορέσει να μαζέψει πέντε δεκάρες, να ζητά παρανόμως χρήματα. Λοιπόν, αυτό Ολύτε. μπορεί Ολύτε. τόσο εύκολα το κράτος να το λύσει mm -hmm. ε, και καταλαβαίνω ότι δεν έχει τα χρήματα να του δώσει ω μισθό. Αλλά δώσ' του τη δυνατότητα να έχει από δίπλα ένα ε, ε, ιατρείο στο οποίο να μπορεί να βγάλει πέντε δεκάρες και να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς, διότι αλλιώς προσπορίζεται τα προστοζήν κάτω του τραπέζι. Και αυτό είναι για μένα ίσως το πλέον ανήθικο το οποίο έχει συμβεί στον τόπο μας, χωρίς να φταίει μόνο ο γιατρός, διότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος, θα έλεγα πάνω από το 50%, το οποίο έχει τον αλτρουισμό. Αλλά το λάθος που καταστράφηκε ο αλτρουισμός ο οποίος ήταν. Είναι για μένα ε, οι πανελληνίες εξετάσεις. Όσο και να είναι άμεμπτες, ε, ο δάσκαλος στο γυμνάσιο, όταν δει στο λύκειο, δει έναν ε, που είναι του 19 και του 20, του λέει, κοίταξε να δεις, εσύ μπορείς να γίνεις αρχιτέκτονας ή πολιτικός, μηχανικός, θα βγάλεις λεφτά και θα ζήσεις. Αν είσαι στο κλασικό, θα κάνε νομική ή κάνε ιατρική. Η ιατρική είναι λειτούργημα. Δεν πρέπει να γίνεται για τον χρηματισμό. Δεν διδάσκουμε τις αρχές της ιατρικής ε, στους μαθητές, λέτε. Ε, δηλαδή, δηλαδή γίνε γιατρός αν θέλεις ναι. να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Ναι. Και όχι ναι. αν θέλεις ναι. να, γίνεις, ναι. να βγάλεις χρήματα. Ναι. Βέβαια αυτό που συζητείτε και είναι και μεγάλη και σοβαρή μομφή είναι ότι ε, δεν ζητούν χρήματα, δεν εκβιάζουν μεγάλες αμοιβέ για, για την κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά πολυτελούς διαβίωσης. Ε, κοιτάξτε, ε, πολυτελή διαβίωση χωρί συζήτηση ε, υπάρχει και εκεί. Αλλά θα έλεγα ένα μικρό το ποσοστό το οποίο ε, ε, φτάνει σε αυτό το, Πράγμα. το σημείο. Έτσι. Ε, Πράγμα. Το ε, ε, χειρότερο είναι ότι επειδή δεν μπορεί να ζητήσει από τον καθέναν, ναι, παίρνει τον κάθε τρίτο ή τον κάθε πέμπτο. Και ω εκ τούτου ζητά πολύ παραπάνω. Αν έπαιρνε όπω παίρναμε εμεί τα πρώτα χρόνια στο Νάσιο Μια... Όπου υπήρξατε επί μεγάλο διάστημα διευθυντή. Ήμουν ο πρώτο διευθυντή ιατρική υπηρεσία και τότε μαζί με τον Αντώνη τον Κονταράτο καταφέραμε να βάλουμε ένα σύστημα αμοιβή το οποίο ήταν πάρα πολύ καθώ πρέπει και πάνω από ένα ε, επίπεδο, ένα υψηλότατο επίπεδο. Αλλά έπαιρνε από τον καθέναν. Εγώ έπαιρνα από κάθε ασθενή που έρχονταν στην... στην εντατική 30... 30 ευρώ. Είτε έμενε 24 ώρες, είτε έμενε 6 μήνες. Δεν είναι άλλα. Όταν έχεις 2.000 ασθενείς, αυτό αμέσως-αμέσως είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Τον Άσιο, θα μιλήσουμε γι' αυτό ε, έτσι και λιώς... Ε έχει λειτουργήσει ως πρότυπο. Πριν από αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω και πώς προστατεύεται ο ασθενής από τον γιατρό που του ζητά μεγάλη επιμήδη. Τι συμβουλή θα δίνατε εσείς σε κάποιον ο οποίος πηγαίνει σαν γιατρό και τον εκβιάζει για κάτω από το τραπέζι χρήματα. Αλλάξε γιατρό. Αλλάξε γιατρό. Υπάρχει ελευθέρα πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς. Γιατρέ, δεν έχω τόσα να σου δώσω. Ευχαριστώ πολύ θα αναγκαστώ να πάω σε άλλο ναι. Τέρμα. Υπάρχουν κι αλλού γιατροί. Ναι. Μιλήστε μου λίγο για το όραμά σα του Ανασίου. Είναι, εξακολουθεί να είναι ένα από τα τρία-τέσσερα μεγαλύτερα καρδιοχειρουργικά κέντρα της Ευρώπης. Δεν θα έλεγα από τα μεγαλύτερα, αλλά σίγουρα μέσα στα δέκα πρώτα σε μέγεθος. Κάνει περίπου γύρω στις 1600-1700 εγχειρήσεις θα μπορούσε να έκανε τις 3.000 που είχαμε οραματιστεί αν είχε γίνει η επέκταση, αλλά 30 χρόνια μετά ακόμα συζητάμε για την επέκταση και όχι να γίνουν περισσότερες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, αλλά να γίνει μεταμοσχευτικό κέντρο συγχρόνω. Ε, είναι υπό ερώτηση και αυτό αν είναι η καλύτερη λύση. Ε, το όραμά μα ήταν η εντολή μάλλον που πήραμε και ήταν μέσα στο όραμά μα από τον πατέρα Μητσοτάκη, τον Κώστα Μητσοτάκη, ο οποίο είπε ότι θέλω να το κάνετε το καλύτερο και το μεγαλύτερο τη Ευρώπη. Και αυτό ήταν ο στόχο. Βεβαίω. Επετεύχθη. Επετεύχθη του να είναι μέσα στα καλύτερα. Η ε, ρουτίνα η οποία γίνεται στο Ονάσιο είναι υψή του επίπεδου, δηλαδή συγκρινόμενη με τα καλύτερα από τα αμερικανικά κέντρα, τα συγκρίνει κανεί με τα, ε, τα αποτελέσματα, ιδίω τη ρουτίνα δεν έχουμε τέτοιους αριθμούς για τα πολύ σπάνια. Και κατακαιρματίζονται λιγάκι διότι υπάρχουν και τρεις κλινικές. Αν σκεφτείτε ότι εγώ μεγάλωσα σε μια κλινική χειρουργική με 300 κρεβάτια, το Ανάσιο έχει 40 χειρουργικά και είναι χωρισμένο σε τρεις κλινικές. Καταλαβαίνετε πόσο πιο κατακαιρματισμένα είναι ένα δύσκολο περιστατικό στον Άσιο σε σχέση με το ότι ήταν στη Ζηρή. Γιατί λέτε ότι αποτύχαμε στις μεταμοσχεύσεις, ήταν μόνο. Φαντάζομαι και το νομικό πλαίσιο δεν συνέβαλε, Όχι, δεν θα έλεγα ότι. Στην απο... επίτευξη. Οι... Τα αποτελέσματα ναι. των μεταμοσχεύσεων καρδιάς ήταν από τα υψηλότερα τα οποία α, υπήρξαν στον κόσμο. Δεν να μην επιτύνε, έχουμε, Ναι, για να, έτσι, απλώς να, αν, να διορθώσω να την εκφρασή μου. Αποτύχαμε, ναι. αν θέλετε, στι μεταμοσχεύσει πνεύμονο, ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα μεταμοσχευτικό κέντρο μεταμοσχεύσεων πνεύμονο. Αυτό διότι δεν υπάρχουν καταρχά αρκετοί δότε και εκεί είναι που έχει αποτύχει πλήρω η Ελλά στο θέμα των δοτών. Είναι ζήτημα νομικού πλαισίου αυτό, ε, Καταρχά, ναι. Ε, Παραδείγματο χάρη, ή στην Ελβετία, όταν ένα υποθέταμε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό, κάναμε μία αξονική με σκιαγραφικό. Εάν δεν αιματώνεται ο εγκέφαλο, κάναμε μία δεύτερη μετά από 8 λεπτά. Και αν μετά από 8 λεπτά πάλι δεν αιματώνεται ο εγκέφαλο, ήταν ξεκάθαρα κλινικά νεκρό. Πιστοποιούσατε τον Τόσα. θάνατο. Οπότε μπορούσανε. Να πάρθουν έγκαιρα τα όργανα. Εδώ πρέπει να πιστοποιήσουν τρει γιατροί, οι οποίοι να μην είναι από την ομάδα που κάνει τη μεταμόσχευση, να μην είναι ο θεράπων γιατρό, να μην, να μην, να μην, να μην. Στον άσιο πρέπει να φέρει μόνον απ' έξω γιατρού για να μπορέσουν να πιστοποιήσουν. Και αυτό τέλο πάντων γίνεται. Αν να του μετά από 12-24 ώρε πάλι μαζί. Ο μέσο όρο ήταν πέντε ημέρε για να του επιτύχει. Είχε χαθεί το μόσχευμα. Το ίδιο είναι σε όλε ε, τα νοσοκομεία και η νοοτροπία επίση ότι ε, ε, θεωρούν ότι δεν έχουν βιώσει οι γιατροί τι σημαίνει ένα εγκεφαλικό θάνατο. Ε, ε, είναι και αυτό που πάρα, πάρα πολύ σου λένε Μα όπω ο συγγενή αισθάνεται ότι το χέρι είναι ακόμα ζεστό και σου λέει ζει ο άνθρωπος. Εγκεφαλικά όμως είναι νεκρός. Η καρδιά χτυπάει και πρέπει να την πάρεις όταν χτυπάει ακόμα η καρδιά, αλλά εγκεφαλικά αυτός δεν θα επανέλθει ποτέ. Βέβαια αισθάνομαι ότι νιώθετε ότι τα χρόνια που δικούσατε το Ωνάσιο, με δεδομένο το νομικό πλαίσιο, κάνατε το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι ένα μέτρο γιατρό-γιατρό, το να κάνω ότι μπορώ και ίσως, ας πούμε, μία αρχή που μας παραπέμπει στον Ιπποκράτη. Κοιτάξτε, ήταν πάρα, πάρα πολύ μεγάλη ε, ε, συγκυρία περιπτώσεων, περιστάσεων. Ε, ε, οι Αγγλέζοι που είχαν κτίσει το νασιο ε, μας έλεγαν ότι θα έχετε πληρότητα 80% μετά από τρία χρόνια. Είχαμε πληρότητα πάνω από το 100% και μπορεί να την έχεις γιατί μέχρι το πρωί είναι ο ένας και από το μεσημέρι έρχεται ο άλλος. Είχαμε φτάσει στο 120% μετά από τέσσερις μήνες. Ε, μόνο και μόνο αυτό ότι οι ασθενείς το δέχτηκαν ότι μπορούν πλέον να εγχειριστούν στην Ελλάδα ήταν ίσω το μεγαλύτερο ευχαριστώ το οποίο μπορούσες ε, ε, να έχεις. Και στην αρχή μας πολέμησε και ο ιδιωτικός τομέας και ε, ε, τα δημόσια. Αλλά... Ε, όπως είδατε μετά, και εκείνα αναπτύχθηκαν και διπλασιαστήκαν. Γιατί? Διότι ο κόσμος πίστεψε ότι μπορείς να κάνεις αυτή την εγχείρηση στην Ελλάδα. Η ευγενή και... άμυλα. Ναι. Τους έκανε καλύτερους. Δεν ήταν ότι γίνανε καλύτεροι. Απλώς ήταν λίγοι. Α, τα κυκλώματα έστελαν στο Λονδίνο. Δεν που... ήταν τόσο μονοπωλιακή που... η... Ναι. η αντιμετώπιση ναι. πια. Ναι. Ε, θα επιμείνω όμως σε αυτό. Ε, είναι το... Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα ένα μέτρο που παραπέμπει στις αρχές ιατρικής. Δηλαδή ο Ιπποκράτης ε, συνέστηνε ότι κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε και όταν πια δεν μπορείτε. Χωρίς, χωρίς συζήτηση από πλευράς συνειδιακής, χωρίς συζήτηση κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και νομίζω αυτό μας το ανταπέδωσε και ο, και ο κόσμος. Εάν στην πραγματικότητα αντικειμενικά κάναμε και όλα τα αυτά, αυτό θα κρίνει ιστορία. Αλλά νομίζω ότι δεν θα κρυθούμε τόσο αρνητικά. Νομίζω ότι επιτύχαμε κάτι το οποίο είχε ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο. Ήσασταν 16 ετών την πρώτη φορά που φύγατε στο εξωτερικό για σπουδές. Με 220 ο... δολάρια. Ε, έφυγα για πρώτη φορά όταν ο συγχωρημένο ο Χορέμης, ο καθηγητής Παιδιατρική διάγνωσε φυματίωση σε μένα ναι, και πήγανε να πιστοποιήσουν αν έχω φυματίωση το ε, 7 ετών. Ε, δεν, οι Ελβετοί δεν βρήκανε τίποτα. Αλλά παρόλα τα αυτά 20 χρόνια μετά φάνηκε ότι είχα περάσει φηματίωση, άρα ο Χορέμις είχε δίκιο. Στα 16 μου ο πατέρας μου θεώρησε ότι πλέον είμαι ανεξάρτητος και ότι μπορώ να, να, να ρισκάρει να, να φύγω το καλοκαίρι και μου έδωσε ένα εισιτήριο για τον πρίντιζι και 220 δολάρια. Πήγα στη Βιέννη, πήγα στην Φλωρεντία, πήγα στο Μιλάνο, πήγα στη Ζυρίχη. Στο Μόναχο σωθήκαν τα 220 δολάρια, παρόλο που κοιμόμουν τη νύχτα στο τρένο πάνω στη βαλίτσα μου για να μην πληρώσω <λα> ξενοδοχείο και να βαστίξουν παραπάνω. Είχαν περάσει δυόμιση εβδομάδε. Τώρα να γυρίσει, να έχει τρει μήνε διακοπέ και να γυρίσει πάλι πίσω. Λέω, ψάξω να βρω δουλειά. Και δούλεψε σε ένα νοσοκομείο, ήταν το μεγαλύτερο της, ε, ε, του Μονάχου. Τότε δεν υπήρχε Βερολίνο ε, 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 ακόμα ω ιατρικό κέντρο κτλ μιλάμε για το 1956, και πήγα και δούλεψα ως βοηθός νοσοκόμου. Και κάποια στιγμή μου είπαν, πήγαινε να πάρεις από το χειρουργείο ένα παρασκεύασμα, να το πας στην παθολογική ανατομία. Πάω, με ντύνουνε, μπαίνω μέσα και μου δίνουν ένα κομμένο ποδάρι. Καταλαβαίνετε 16 χρονών, στην πρώτη καρέκλα κάθισα για να μην... Ο καθηγητής που ήταν εκεί με ρώτησε Είμαι τι κάνω, του είπα από την Ελλάδα, του είπα το όνομά μου. Που λέει με το Μαρίνο το Γερουλάνο, τι σχέση έχει. Παππού μου. Λέω παππού μου. Ε, παππού σου. Από αύριο εδώ. Και πέρασα 7 εβδομάδε, τέταρτο χέρι, σε όλε τι εγχειρήσει που έκανε ο καθηγητή τότε. Τέσσερι-πέντε την ημέρα, τι δυσκολότερε που μπορούσαν να γίνουν στην Γερμανία, και έζησα το μεγάλο χειρουργείο πλέον. Οπότε όταν, όταν γύρισα και με ρώτησε ο πατέρα μου, αποφάσισε τι θέλει να κάνει. Ήθελα να γίνω χειρουργός, χειρουργός, από 7 ετών. Αλλά στα 16 μου είχα αρχίσει να λέω: Μήπω κάνω βυζαντινή ιστορία. Yeah. Μου λέει: Αποφάσισε θα κάνει. Λέω: Χειρουργική ω χόμπι δεν γίνεται. Θα κάνω την ιστορία ω χόμπι. Και έτσι <laughs> έμεινα πάντοτε uh, πιστό, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, την ημέρα χειρουργό και στην ελεύθερη, στον ελεύθερο χρόνο έκανα ιστορία της ιατρικής. Να πούμε, γιατί δεν το έχουμε ε, αναφέρει, ότι είστε πίσω από τη δημιουργία του Μουσείου Ιατρικής, το οποίο στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου είστε και επιτιμός διδάκτορ ιστορίας της ιατρικής. Πώς εμπνευστήκατε αυτό το μουσείο, πώς συγκεντρώθηκαν τα εκθέματα, ήσασταν πρωτίστως συλλεκτής. Όχι. Αυτό το οποίο έζησα ως παιδί ήταν στο κτήμα, στους τράχονες που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ο πατέρας μου φύτεψε πάνω από 10.000 ελιές. Η και... οικογένειά σας, να πούμε, ότι είχε την περιοχή της Αργυρούπολης. Από και κάτω. Έχει... Και Αχα. την Αργυρούπολη. Και την Αργυρούπολη. Η και, Αργυρούπολη... και επίσης έχει δωρήσει την Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ελληνικό κράτος ναι. και στους πρόσφυγες του Πόντου. Μία περιοχή στο ελληνικό, νομίζω. Λοιπόν, είναι. ο παππού αγόρασε το 1 τρίτο Ο Μαρίνο Γερουλάνος. Ο το 1 τρίτο τη περιοχή. Φρυλικό γιατρό. Σίγουρα, από μεγάλη προσωπικότητα. Και ε, το αγόρασε από το βασιλικό ανακτητικό που το είχε κληρονομήσει από τον αυλάρχη του Όθωνα. Ήταν ε, η περιοχή από τον Βύρονα μέχρι την Γλυφάδα και μέχρι τον Άλυμο. Ε, ο Νάστο που ήταν επιστάτη αγόρασε το 1 τρίτο ηλιούπολη και βύρονα. Ο συνεταιρισμό του ελληνικού, το ελληνικό και ένα μέρο του αεροδρομίου και ο παππού το κομμάτι το ενδιάμεσο. Όταν το 20, αυτό έγινε το 14-15 κάπου εκεί. Ε, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες έδωσε στου πρόσφυγες το 1 τρίτο τη περιουσία του, το οποίο ήταν η Αργυρούπολη και ένα μέρος των Σουρμένων, στους πρόσφυγες που ήρθαν από τον Πόντο. Και προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση και για τους δύο, χάρισε τότε την, όλο το ευθύ κομμάτι της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από εκεί που σκοτώθηκε ο Παναγούλης, μέχρι την βάση την Αμερικανική, τότε τεπόζιτο το κόκκινο. Ο πατέρας φύτεψε στο κτήμα αυτό πάνω από 10.000 ελιές και διάφορα άλλα φυτά, και φυσικέ κτλ. Σκάβοντα, βγήκαν πάρα πολλά αρχαία, τα οποία βρίσκονται τώρα όλα στο μουσείο του, του Πυραιός. Μιλάμε για πάνω από εκατοντάδε, χιλιατρακόσια ε, τα περισσότερα συν κάπου 20.000 νεοκλασικοί, οψιδιανοί και το ένα το άλλο. Ω ε, ως εκ τούτου αυτό ήταν παλιά ελαιοτριβείο του κτήματος. Και έτσι είχα μια πρώτη επαφή μουσιακή. Όταν πήγα στη Ζηρίχη, δούλεψα στην ιστορία της ιατρικής. Ήταν το πρώτο σύλλογος που έγινα μέλος ως φοιτητή της ιστορίας ιατρική, ιατρικής. Το πρώτο μου διδακτορικό Α, το έκανα στην ιστορία της ιατρικής. Το ιστορίας. οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. γιατί συγκρίνεται την αρχαία ελληνική, ελληνική ιατρική με την αρχαία και ελληνική, Ινδική. Ναι. Και πρέπει να μας πείτε και Πολύ, ποια ήταν τα συμπεράσματα. Πολύ να, σα τα πω. Εκεί όταν πήγε το Πανεπιστήμιο να γκρεμίσει ένα κτίριο, μέσα εκεί είχαν διδάξει πέντε π, Νόμπελ. Και όταν έπιανε στο Νόμπελ, έλεγε. Εδώ τα ακούμπησε ο Αϊνστάιν, το ακούμπησε ο Κάρλ, το ακούμπησε ο Χεσ. Εγώ γράφω με την ίδια κοιμωλία στον ίδιο πίνακα. Σε πιάνε ακόμα, σας το λέω, και να τριχιάζω. Και ε, ε, ξεκούνησε του φοιτητά, Στρωθήκαμε, κόψαμε τα τραμ στι γραμμέ του τραμ, μα μαζέψαν στην αστυνομία, άρον-άρον κτλ. Αλλά καταφέραμε να μαζέψουμε 10.000 υπογραφέ για να μην κρεμιστεί το κτίριο. Δεν έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα, αλλά πέρασαν τα δύο χρόνια, έγινε 100 ετών το κτίριο και την κλείτωσε. Και έτσι <laughs> έγινε αυτό, Μουσείο Ιστορία Ιατρική. Λοιπόν, υπήρχε και από εκεί. Όταν λοιπόν έφτασα στα Γιάννενα, με ρώτησαν τι θέλω να αφήσω πίσω μου. Και Είπα καταρχά έναν καλό διάδοχο, ένα μουσείο Ιστορία Ιατρική, μια βιβλιοθήκη αναφορά στην Ιστορία τη Ιατρική και έναν κήπο ε, με ε, 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 φαρμακευτικά φυτά. Λίγο πολύ όλα μπήκαν στη σειρά. Ε. Ο διάδοχο εξελέγει και ευελπιστούμε πολλά σε αυτόν ε, σήμερα. Το μουσείο έγινε, ο κήπο άρχισε να γίνεται, η βιβλιοθήκη. Έχει φτάσει σε 7.000, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα βιβλιοθήκη αναφορά. Λοιπόν, το μουσείο το άρχισα με συλλογέ που είχα μαζέψει λίγο-λίγο, κάτι αποστακτικά από την Ελβετία, κάτι νομίσματα με ιατρικά θέματα, χειρουργικά εργαλεία από την αρχαιότητα και ούτω καθεξής. Και άρχισα λίγο-λίγο. Καταλαμβάνω χώρου με τη βοήθεια τότε του παίμνηστου του Δημήτρη του Γλάρου, μετά από χρόνια που είχε πριτανεύσει. Με βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή και έτσι φτάσαμε τώρα να είναι 14 αίθουσε από 18 που μα δώσαν και τι ενώσαμε. 10.000 εκθέματα, ένα μικρό να με γιατρού που αγίασαν, φαρμακεία τη τελευταία 150 ετίας, 150 χρόνια. Υπάρχει ναι, και εξοπλισμένο φαρμακείο. Εξοπλισμένο και πλήρω. Χειρουργία τα οποία μα έδωσαν. Uh, για οι οποίοι έκλεισαν τις κλινικές τους. Τρία οδοντογιατρία που μας χάρισε ο uh, uh, κύριος Φούντης, ο Δημήτρης Φούντης, οδοντίατρος των Ιωαννίνων, του παππού του, του πατέρα του, το δικό του. Πολλοί <σχολοί> λόγοι. <Πολύ>. <σχολοί> λόγοι για να μελετήσει ένας φοιτητής, ένας πρωτοετής ή και ένας τελειόφοιτος, να πάρει αφορμή <σχολοί> για να μελετήσει την ιστορία. Να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Ε, νιώθατε έτσι, βαριά τη σκιά του παππού σα αλλά και πολλών άλλων γιατρών ε, πριν από ε, αυτόν, γιατί έχει ε, ιστορία η οικογένειά σα με την ιατρική και με την νομική επιστήμη. Νιώθατε ότι είναι ένα μέτρο σύγκριση. Χωρί συζήτηση, ήταν πρότυπα. Ε, και ο παππού ο Γερουλάνο και λίγο λιγότερο οι Γερουλανέοι, αλλά οι Καραθοδορίδε. Το όνομα Στέφανο Καραθοδορή έρχεται πάλι από γιατρό των Σουλτάνων από τις μεγάλες προσωπικότητες της Κωνσταντινού του 19ου αιώνα αρχές και ο, μετά ο ανιψιός του Κωνσταντίνος, όχι ο μαθηματικός, ο παππούς του μαθηματικού ο οποίος επίσης ήταν γιατρός και συνειδητής του, της ιατρικής σχολής της Κωνσταντινού Την ιστορία μας λέτε. Ε, λοιπόν, ήταν αυτή, ήταν χωρίς συζήτηση, πρότυπα τα οποία προσπαθούσες να τα φτάσεις. Βε, βεβαίως, ούτε στα παπούτσια τους δεν μπαίνουμε στο μέγεθος αυτών των, των ανθρώπων. Το πιστεύετε διαδικα... αυτό. Αχ, ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση. Γιατί το... ε... μετά, μετά από όλα αυτά τα διδακτορικά, το έργο, τα πτυχία, 37 χρόνια τόσο μεστά, τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό. Οι προσωπικότητές τους ήταν... ήταν... Το κάτι άλλο. Πού το εντοπίζετε, πού το εστιάζετε ε... το πλεονέκτημα αυτών των προσώπων Κοιτάξτε τον ε, παππού τον, ε, τον Γερουλάνο ε, δεν υπήρξε αγώνας του έθνους που να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Δεν είχε ανάγκη να ήταν ήταν αρχαίατρος στο στρατό ήταν αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αλλά σε όλους στη Θεσσαλονίκη μπήκε την ίδια μέρα ε, στην ε, Μικρά Ασία ήταν στο Ουζάκ έξω από την, ε, ε, την Άγκυρα. Ε, δεν άφησε αγώνα στον Αλβανικό, όλα του το team είχε πάει, ε, είχε πάει επάνω. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν της προσφοράς. Ε, δεν... Ήταν άνθρωποι. Ναι, αλλά κάτι, κάτι παραπάνω. Το ίδιο που πούμε ο Στέφανος Καραθοδορή μιλούσε 21 γλώσσες. Μπορείτε να το φανταστείτε. Δεν μιλάμε για απλή γλώσσα. Τα εβραϊκά δεν αναφέρονται ότι τα μιλούσε, αλλά σε μία εργασία που κάνει για το ει των Δελφών, μεταφράζει την α, α, Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά και λέει ότι οι 70 έχουν κάνει εδώ λάθος. <ΛΣ> δηλαδή σε τέτοιο βάθος <ΛΣ> ήξερε τις, τις γλώσσες. Λεπτο... Λεπτομερείς. Ναι. <Λεπτομέρειες> 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 Yeah. και yeah. πολύ ενδελεχής. Το πρώτο σας λοιπόν ιδρατορικό κάνει μία σύγκριση της αρχαίας ελληνικής με την αρχαία Ινδική Ιατρική όπου στην Ινδία ε, συμπτωματικά. Υπάρχουν, μελετάτε οι Γιουνάνοι, η ελληνική ιατρική, η αρχαία ελληνική και εξελίσσεται και οι υποκράτειες αρχές, όπως και σε πολλές άλλες χώρες διάβαζα, με αφορμή την συνάντησή μας. Όχι λέει στην Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν μελετάτε η αρχαία ελληνική ιατρική. Ξεκινώ λοιπόν από αυτό. Ποια ήταν τα αποτελέσματα, το, το απόσταγμα αυτού του διδακτορικού, Τότε το ερευνητικό. Χάς. Θα ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο να πάρει όλη την ιατρική, την ελληνική και την ινδική. Έκανα βασικά σύγκριση του προγνωστικού του Ιπποκράτη με την πρόγνωση των αρχαίων Ινδών Καράκα, Σουσρούτα και Βαγμπάτα. Υποτίθεται ότι αυτοί έζησαν κάπου μεταξύ το 2.500 π.Χ. και σύγχρονη του Ιπποκράτου. Δεν μπορούμε να κρίνουμε γιατί τα πρώτα γραπτά είναι μετά τον μετά Χριστόν και σίγουρα έχουν ενσωματώσει και υποκρατικά ή ο Ιπποκράτης έχει ενσωματώσει ινδικά από τις Βέδες. Επικοινωνούσαν. Κοιτάξτε, ο Πλάτωνας λέει ξεκάθαρα το Ινδικό Πέπερι. Ο Ηρόδοτος περιγράφει το δρόμο πώς πας από την Ελλάδα στις Ινδίες και περπατάς μόνο 15 μέρες. Όλο πάει μέσω Βυζαντίου, Β Ελίσποντος, Β πίσω στον Πόντο παίρνεις μετά το ποτάμι απάνω σε τραβάνε με μια σχεδία τα γαϊδουράκια επάνω περπατάς απλώς το βουνό από πάνω παίρνεις μετά την άλλη σχεδία κατεβαίνεις στην Άραλσή, uh, στην Κασπία κτλ Αυτά μονο... και αν είναι ταξίδια Ταξίδια εξημινών κτλ τα Μακάρι να περπατούσαμε κι εμείς Αλλά... 15 μέρες και να πηγαίνουμε στην Ινδία Μπορείς να πας Μόνο περπατώντα 15 μέρε. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό να το σκεφτεί κανεί και καταλαβαίνετε και τα εμπορεύματα. Πώ μετά έχουμε σε τάφο τον ε, ε, κεραμικό, έχουμε μετάξει, και όχι μετάξει περσικό, αυτό πάει πιο παλιά, αλλά τάξη από την Κίνα. Έχει βρεθεί σε τάφο ότι υπήρχε γυναίκα η οποία φορούσε τάξη από την Κίνα. Άρα δεν σημαίνει ότι πήγε Έλληνα στην Κίνα και το έφερε. Αυτά γινόντουσαν κομμάτι-κομμάτι, αλλά το εμπόριο υπήρχε και οι γνώσεις διαχέοντο. Μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα την πρώτη νάρκωση με θέρα. την κάναμε δύο μήνες αφού το έγινε στη Βοστόνη. Έτσι, δηλαδή πόσο γρήγορα πάει. Ο Κινέζος Ιπποκράτης είναι δέκα χρόνια νεότερος του Ιπποκράτη. Και εμείς έχουμε τέσσερα πράγματα τέσσερα στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι ισοζυγισμένα στην Κίνα έχουν πέντε. Τα τρία από αυτά είναι τα ίδια και εδώ και εκεί. Δηλαδή, Έχετε ε... μελετήσει και τη Κίνα. Όχι ιδιαίτερα ει βάθο, αλλά διδάσκοντας αυτό, αναγκάζεσαι. Όταν έχει τα τέσσερα στοιχεία του, του εμπεδοκλή, το, το, νερό, το, τον αέρα, το, τη φωτιά και τη γη, έτσι και βλέπεις ότι τα ίδια είναι και εκεί αλλά ε, αντί ε, ε, της γης είναι ο σίδερος και το ξύλο λες πως είναι δυνατόν κάτι έχει κάτι, 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 ή έχει περάσει κάτι, yeah. ή, yeah. ή έρευνά λοιπόν. τους τους οδήγησε σε ίδια συμπεράσματα με Ακριβώς. τους συνδούς, το λοιπόν... το ίδιο λοιπόν και με τους τους συνδούς. υπάρχουν πάρα πολλά κοινά αλλά αυτά τα οποία είναι Κινά, δεν αποδεικνύουν ότι υπήρχε σύνδεσμο. Μπορεί να το σκέφτηκε ότι ήταν ο αέρα και το νερό. Πιο φυσικό, χωρί νερό, διψά, δεν μπορεί να ζήσει. Το σκέφτονται και οι δύο. Πρέπει να βρει στοιχεία τα οποία να είναι με λανθασμένη ένδειξη. Δηλαδή, όπω σα είπα, το νερό και το αυτό το βλέπει μπροστά σου. Το χαμομήλι το έχει έξω από το σπίτι σου. Μπορεί και οι δυο να ανακαλύψουν το χαμομήλι αν λες όμως ότι ε, ε, το ε, ε, χαμομήλι ε, ε, βάφει τα μαλλιά μαύρα και το λαγράφουν και οι δύο βάφει τα μαλλιά μαύρα, ενώ ξέρουμε τα βάφει ξανθά, κάτι πρέπει ο ένας να έχει κάνει λάθος να κάνουν και οι δύο λάθος. Εντάξει μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Πρέπει να βρεις πάρα πολλά στοιχεία που να έχουν κοινά λάθη για να πεις ότι ο ένας αντέγραψε από τον άλλο. Πόσα στοιχεία βρήκατε εσείς? Ε, σίγουρα είναι 14 και σε λίγο έτσι πιο πλατή ξεπερνάνε τα 60. Δηλαδή οι σχέσεις είναι εκεί, δεν υπάρχει εμβολία. Το θέμα δεν είναι εκεί, ειδικά με τους Ινδούς. Και εκεί μπλέξαμε, διότι όπως σας είπα, μετά τον, τον Αλέξανδρο, έχουμε διαδόχους του Αλεξάνδρου, οι οποίοι βασιλεύουν στις Ινδίες και φέρνουν το ελληνικό πνεύμα. Δηλαδή η σημερινή ιατρική Ιουνάν που λένε οι Ινδοί είναι ένα μείγμα της υποκρατικής ιατρικής με την Ινδική. Και εξού και είναι λίγο δύσκολο και εκεί να πεις ποιο είναι το καθαρά υποκρατικό ή ποιο είναι το καθαρά Ινδικό. Έχει γίνει ε, ένας, ε, ένα μείγμα πλέον. Έχει γίνει ένα μείγμα. Ψάχνεται αυτό πάρα πολύ έντονα γιατί ενδιαφέρει και τους Ινδούς και εμάς τι, ή έχει, αλλά ε, όπως λέω για τη Μεσόγειο ότι όλοι έχουμε ρίξει μέσα, είναι σαν την, μια σούπα της Παρασκευής που ρίχνεις όλα τα περισσεύματα, περισσεύματα της εβδομάδας και τα βράζεις μαζί. Έχουν ρίξει οι Έλληνε, έχουν ρίξει οι Αιγυπτοί, έχουν ρίξει οι Ασσύριοι, έχουν ρίξει οι Εβραίοι, έχουν ρίξει οι Αρμένοι. Όλοι έχουμε ρίξει μέσα. Οι Τουρκίοι, οι Άραβες κτλ. Και, και ο κάθε πάει με την... Αμάλγαμα. Και με... απέρνει ότι την πατάτα, το κρεμμύδι, το ένα. Αυτό που διαλέγει. Είναι το ίδιο και με τη γνώση της ιατρικής. Δεν μπορεί να κρύψετε τη γνώση. Αν θεραπεύσατε το σπασμένο σας ποδάρι ή στην Αλεξάνδρεια, ο άλλος που θα σας δει με το ίδιο σπάσιμο, θα του πείτε, εγώ εκείνος με γιατρέψε, εδώ ήτανε κολυμπογιαννίτης ή ανάποδα. Λοιπόν, θα πάει. Θα βαστήξεις 30 χρόνια. 50 χρόνια σε 50 χρόνια έχει περάσει η γνώση.